Ο εισηγητής μας, ο Σύρος Γιώργος Λαμπρούλης, με πληρότητα παρουσίασε τις θέσεις του ΚΚΕ για το νομοσχέδιο, αναδεικνύοντας τις αιτίες του δημογραφικού προβλήματος και τις αντιλαϊκές πολιτικές που το επιδεινώνουν. Πολιτικές που ακολουθούνται από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν στον τόπο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν στην προτεραιότητά τους τη δημιουργία του φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Και έργο όλων ήταν το τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, η παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, οι συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, η εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, η ιδιωτικοποίηση των τομέων της οικονομίας. Και απ' την άλλη, εισφοροαπαλλαγές, ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους από τον κρατικό προϋπολογισμό που τα υποζύγια είναι οι εργαζόμενοι με τη φορολογιστία τους. Όλα αυτά επιδεινώνουν τα προβλήματα, οδηγούν τους νέους και τις νέες στην ανεργία, στη μετανάστευση, στα αδιέξοδα. Το ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι το ενδιαφέρον σας είναι υποκριτικό και η απόδειξη είναι η απόρριψη των όλων αυτών των τροπολογιών που έχουμε καταθέσει διαχρονικά. Το 2014, όταν η Νέα Δημοκρατία είχε καταργήσει το επίδομα, καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση για το επίδομα του ΚΕΤΟΥ να δίνεται σε όλες τις γυναίκες εργαζόμενες στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, αυταπασχολούμενες, αγρότησες, άνεργες και ανασφάλιστες. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε με την περικοπή. Το 2019, τώρα, τον 18 Μάρτη, καταθέσαμε τροπολογία, θέσπιση επιδόματος μητρότητας για τις αυταπασχολούμενες γυναίκες. Επίσης, θέσπιση της χορήγησης επιδόματος του ΚΕΤΟΥ συνολικά για τις εργαζόμενες, τις ανασφάλιστες, τις άνεργες. Καταθέσαμε επίσης τροπολογία για την κατάργηση της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας, κοίησης του ΚΕΤΟΥ λοχείας από τον ΕΦΚΑ και επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΕΕΔ στις εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή για τον λόγο των προϋποθέσεων. Όλα αυτά, δυστυχώς, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μαζί και σαν και συγκυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ τις απέρριψαν. Τις καταθέτουμε για τα πρακτικά, για να υπάρχουν εδώ για την ιστορία. Καταθέτουμε επίσης την καταγγελία των εργαζομένων του ΟΠΕΚΑ, κύριε Υπουργέ, που σήμερα ήταν και σε κατάληψη, όπου διαφωνούμε το άρθρο 19, το οποίο εσείς κάνατε νομοτεχνική βελτίωση και το κάνατε χειρότερο. Ισχυρίζεστε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος της πολιτικής σας για τη στήριξη της μητρότητας. Στοιχείο της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο βεβαίως το συνδέεται με τις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις. Ο Υπουργός κάλεσε τους νέους και τις νέες να πάρουν ευθύνη για τη δημιουργία οικογένειας. Προφανώς θεωρεί το δημογραφικό ζήτημα ατομικό και όχι κοινωνικό ζήτημα. Ατομική και όχι κοινωνική ευθύνη. Στην ομιλία της, σημείωσε ότι υλοποιείται η προεκλογική δέσμευση για το επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ, το οποίο το ΚΚΕ βέβαια θα ψηφίσει. Όμως, το αποδίδεται σε δύο δόσεις, δεν συμφωνούμε. Όπως καταγγέλουμε και ζητάμε ακόμη και τώρα την απόσυρση του άρθρου 7, 15, 17 και 29, που θέτει χρονικούς και άλλους περιορισμούς, όπως τις 12ετίας διαμονής στη χώρα, πενταετία για τη στέγαση, προϋποθέσεις φοίτησης των παιδιών. Οι αντιδραστικές, ρατσιστικές απόψεις που ακούγονται και εδώ βρίσκουν τη θέση τους και σε αυτό το νομοσχέδιο. Μπορεί άραγες ένα χρηματικό ποσό όση βοήθεια και αν προσφέρει σε μια οικογένεια να μεταβάλει αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, που έχουν διαμορφώσει οι ενδεγατικοί νόμοι, η συρρήκνωση των μισθών, η φορολογιστία, όλα αυτά που προηγουμένως αναδείξαμε. Για ένα ζευγάρι σήμερα η απόκτηση παιδιών είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Πολύ μεγαλύτερη από όσο υπήρξε για κάποιες προηγούμενες γενιές. Όλα όσα σχετίζονται με τη γέννηση, ζητήματα αγωνιμότητας, προγεννητικός έλεγχος, ιατρική παρακολούθηση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ασφαλής τοκετός σε νοσοκομιακό περιβάλλον, κατάλληλη επιστημονική φροντίδα των νεογνών, που θα μπορούσαν να είναι αυτονόητα με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας για τις νέες οικογένειες από τα λαϊκά στρώματα, είναι πλέον ένας γολγοθάς
που τον ανεβαίνουν κουβαλώντας το σαυρό μιας μόνιμης ανασφάλειας, αφού οι εντελώς απαραίτητες αυτές προδιαγραφές με το πέρασμα του χρόνου αποδεικνύονται ότι απευθύνονται μόνο στους έχοντες. Η μητρότητα τιμωρείται ως έγκλημα κατά του εργοδότη. Η απόκτηση παιδιού φορολογείται ως τεκμήριο οικονομικής ευρωστίας, ενώ το κυνηγητό της λαϊκής οικογένειας εντείνεται καθημερινά με την πρόσθεση όλου και πιο εφάνταστων διωγμών που τοποθετούν διαρκώς νέα εμπόδια στην προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ο άθλος του μεγαλώματος των παιδιών. Μιλάμε για τους αναγκαίους όρους για τη λύση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο, όπως υπόθηκε, είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Θα ήθελα να σας διαβάσω μια επιστολή που τεκμηριώνει ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνει αυτούς τους όρους. Αυτή η επιστολή, θα σας πω στο τέλος από πού είναι. Λέει, από την πρώτη τάξη στο σχολείο, το μεσημέρι τρώγαμε πλήρες μεσημεριανό γεύμα, μετά διαβάζαμε τα μαθήματά μας για την επόμενη μέρα και συμμετείχαμε σε διάφορες δραστηριότητες. Τέχνες, αθλητισμός, φυσικό περιβάλλον. Ανάλογα με τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα. Πάντα με την παρουσία και συμβολή εκπαιδευτικού μέχρι να γυρίσουν οι γονείς μας από τη δουλειά. Όλα αυτά σε καθαρό, ζεστό, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον σχολικών κτηρίων και εγκαταστάσεων με τακτική συντήρηση και άμεσες επισκευές αν αυτό ήταν αναγκαίο. Τα φροντιστήρια υπήρχαν στο σχολείο μόνο για τους αδύναμους μαθητές και βεβαίως δωρεάν. Είχαμε εργαστήριο χημίας και φυσικής, εργαστήριο για διάφορες μικροκατασκευές, κήπο για μαθήματα κυπουρικής και μαγειρίο για μαθήματα μαγειρικής. Κάθε σχολείο είχε το δικό του γήπεδο και κλειστό γυμναστήριο με όλα τα όργανα γυμναστικής. Αυτές οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονταν σε πολύ αυστηρές απαιτήσεις και προδιαγραφές για την ασφάλεια της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας και προσέφεραν τις καλύτερες συνθήκες για το εκπαιδευτικό έργο στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Δύο φορές το μήνα πηγαίναμε να παρακολουθήσουμε θέατρο, συναυλίες, σε κάποιο μέγαρο μουσικής ή σε κινηματογράφο, στα πλαίσια της σχολικής μας εκπαίδευσης. Όλα αυτά βέβαια δωρεάν. Παράλληλα, στις αρχές της σχολικής χρονιάς, οι καθηγητές της μουσικής, του αθλητισμού και άλλων ειδικοτήτων έκαναν επιλογή ανάλογα με την ιδιαίτερη κλίση του κάθε παιδιού και επέλεγαν τα παιδιά με ιδιαίτερα ταλέντα και τα προωθούσαν με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών τους για μετασχολική και δωρεάν εξειδίκευση. Στο σχολείο, στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, δύο φορές το χρόνο μας εξέταζαν οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και μας έκαναν εκεί και τα απαραίτητα εμβόλια. Στα βουνά υπήρχαν δημόσια θεραπευτήρια για υπέρβαρα ή αδύνατα παιδιά, όπου πήγαιναν το καλοκαίρι και εκεί για δύο μήνες ακολουθούσαν μια ειδική διατροφική θεραπεία και σωματική άσκηση. Χρήση αυτών των θεραπευτηρίων για διάφορες παθήσεις και για ανάρρωση κάναν και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Υπήρχαν και οι λεγόμενες ζουτροπόλεις με αιματικά νερά, με ξενοδοχειακές μονάδες για τις διάφορες θεραπείες και φυσικοθεραπείες του λαού της περιοχής. Αυτή τη φροντίδα απολάμβαναν τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής και φοιτητικής διαδικασίας. Και λέει λοιπόν αυτή η γυναίκα, παντρεύτηκα όταν ήμουν 21 χρόνων. Εγώ εργαζόμενη και ο άντρας μου δευτεροετής φοιτητής του Πολυτεχνείου. Μετά από ένα χρόνο κάναμε το παιδί μας. Πήρα ένα χρόνο άδεια τοκετού με πλήρες αποδοχές. Αργότερα το έκαναν 3 χρόνια, με τα τελευταία 2 χρόνια με αποδοχές 70% του μισθού. Όταν τελείωσε η άδεια, γύρισα στον ίδιο χώρο και την ίδια θέση εργασίας. Ο άντρας μου, παντρεμένος φοιτητής και με παιδί, έπαιρνε επίδομα αντίστοιχο του βασικού μισθού ενός εργαζόμενου. Μόλις γέννησα 2 φορές την εβδομάδα, έρχονταν μια νοσοκόμα στο σπίτι μας να ζυγίσει το παιδί και να με βοηθήσει στο θυλασμό, στο μπάνιο και στη φροντίδα του. Γάλα, βρεφικές τροφές και πάνες ήταν δωρεάν. Και οι τρεις μας είχαμε δικαίωμα να τρώμε στις φοιτητικές εστίες δωρεάν το μεσημέρι και το βράδυ. Το παιδί μας, μόλις κάναμε την αίτηση, πήγε σε παιδικό σταθμό. Στον παιδικό σταθμό παρήχαν ακόμα και τα ρούχα του παιδιού, 3 γεύματα την ημέρα και φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό με τακτικές επισκέψεις παιδιάτρου. Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, η μητέρα έπαιρνε άδεια από την εργασία της 8 ημέρες με πλήρεις αποδοχές και τις υπόλοιπες ημέρες
το 80% των αποδοχών. Η προληπτική ιατρική ήταν πολύ αναπτυγμένη για όλες τις ειδικότητες. Με επιστολή στο σπίτι, με προγραμματισμένο ραντεβού και με επίπληξη αν δεν ανταποκρινώσουν στο κάλεσμα. Ειδικά στην περίπτωση των παιδιών. Και λέει αρκετά πράγματα ακόμα, να μην τα διαβάσω για την συντομία του χρόνου. Λέει, δεν είχα νιώσει ποτέ το άγχος ή την ανασφάλεια. Διότι δεν ήξερα, μάλλον δεν ξέραμε τι θα πει η ανεργία, η απλήρωτη εργασία, τι θα πει η εκμετάλλευση, τι θα πει να κρυώνεις, να μην έχεις σωστή ή καθόλου ιατρική περίθαλψη και σωστή παιδεία. Εγώ που τα είχα, τα θεωρούσα τότε όλα αυτονόητα. Σήμερα βλέπω ότι δεν ήταν. Θα έπρεπε να τα υπερασπιστούμε και να μην επιτρέψουμε την αντεπανάσταση να νικήσει και να ισοπεδώσει όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και όλες τις κατακτήσεις του σοσιαλισμού. Όλα αυτά, κύριοι, αρχίσαν πριν 50 χρόνια στις σοσιαλιστικές χώρες. Ο καπιταλισμός, 400 χρόνια κυριαρχίας, τα θεωρεί παρενέργειες, εμπόδιο στην ανάπτυξή του. Το ΚΚΕ σημειώνει ότι εμπόδιο για να ζει η εργατική τάξη, η λαϊκή οικογένεια, ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες της, είναι αυτό το σύστημα. Που σιδερένιος νόμος του είναι το κέρδος, που είναι αδίστακτο απέναντι στην εργατική τάξη και τη ζωή της. Το εργατικό κίνημα, έτσι κι αλλιώς, θα βάλει στην προτεραιότητα των διεκδικήσεων την προστασία της μητρότητας, τη στήριξη των νέων ζευγαριών, απαιτώντας και οργανώνοντας τον αγώνα για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς, με σταθερή δουλειά. Παρά όλα αυτά τα μέτρα που παίρνετε, παλεύει για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων, να αγωνιστεί ενάντια στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση και χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες των συνταξιούχων και των σωματείων που συνεχίζουν σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας, απόντος βέβαια του Υπουργού, ο οποίος δικαιολογείται λόγω του νομοσχεδίου, αν και θα μπορούσε να ήταν εκεί να δεχτεί αντιπροσωπεία. Σε αυτή την επίθεση γίνονται νέες ανατροπές στις ασφαλιστικές παροχές των ασφαλισμένων. Ανατροπές που δημιουργούν τη συνθήκη επιδείνωσης και του δημογραφικού προβλήματος. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να γιγαντωθεί το ταξικό εργατικό κίνημα, να διεκδικήσει τις ανάγκες της εργατικής τάξης. Να περιορίσει όλες αυτές τις δυνάμεις που εμποδίζουν την ικανοποίησή τους να συμπορευθούν με το ΚΚΕ, στηρίζοντας την πρότασή του για την εργατική λαϊκή εξουσία. Που θα κάνει λαϊκή περιουσία τα εργοστάσια, τα καράβια, όλα τα μέσα παραγωγής και οριστικά, μόνιμα θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας.